Άγιε Πέτρο, πώς πάει? Εντάξει, χαλαρά. Γαμώτο, τον καντέμιασα. Γαβριήλ! Άγιε Πέτρο. Χαρέ, μη μ' αρχίζεις με τις απορίες σου. Σου έχω πει 100 φορές δεν είσαι στη δικαιοδοσία μας. Άκου, έχω χάσει κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω καν αν το είχα. Στην Νικολούλη. Θες να μου πεις ότι εσείς οι χριστιανοί που έχετε τόση οργάνωση δεν μπορείτε ούτε καν να με βοηθήσετε να βρουν ένα πράγμα? Χαρέ, μη με πρίζεις. Έπεσε δουλειά. Τέλος πάντων, εμείς κάτι τέτοια τα στέλνουμε στον Άγιο Φανούριο. Άκου να δεις, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον Αμαζόνιο. Τα κρέατά μας τα παίρνουμε με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Από κλωνοποιημένες αγελάδες που μεγαλώνουν ευτυχισμένες σε σούπερ λουξ εργοστάσια. Ναι, σιγά μην τους έχετε και τζακούζι. Καλά, τα σπάει το τζακούζι. Να σου πω, το ξέρεις ότι θα μας φάξουν, έτσι? Ναι, αλλά σημασία έχει το ταξίδι. Να τον κόψεις τον καβάφι. Τυφλώνει. Δηλαδή θες να μου πεις ότι όλοι αυτοί εκεί έξω που τα σπάνε δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ε? Ναι. Καλώς τον αγκασάργησα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κίνηση βρήκα. Και εσύ, παππού, με το ποδηλατάκι. Καλό όλο αυτό το ενδιαφέρον για τον περιβάλλον. Τα πόδια τους όμως γιατί δεν τα ξυρίζουν? Του Αμαζονίου, είναι το air-condition του Θερμοκηπίου. Κοίτα, η Λάση. Βραμάσκυλο. Γεια σας. Έφερα την πίτα. Τι ψάχνεις? Ψάχνω την ψυχή μου. Είσαι ο Χάρος, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό το ζήτημα. Στην υπόθεσή σου εμπλέκονται δυνάμεις τις οποίες είναι καλύτερο να μην προκαλεί κανείς. Η Κατερίνα Γιουλάκη! Όχι. Ακόμα χειρότερα. Μα έφερα την πίτα. Πες μου τουλάχιστον, έχω ψυχή ή δεν έχω? Ένα μπορώ να σου πω. Ναι. Η ανυπαρξία των αποδείξεων δεν είναι απόδειξη της ανυπαρξίας. Να σου πω, κάτι τύπου σαν την πάρτι σου, εμείς παλιά τους στέλναμε στα μαντεία. Άκου, η αλήθεια είναι κάπου εκεί έξω. Ναι, αλλά πού? Έξω! Κι εγώ την πίτα, τι να την κάνω? Πού είμαστε? Ωραίο χρώμα! Βάζετε αντιλιακό με λαχανινή. Σκάσε, μένει πέ. Γεια σας. Είμαστε από τη γη. You know, Earth. Γιατί μας μιλάει έτσι? Εξωγήινοι είμαστε, όχι αναλφαβήτοι. Χαίρετε, γήινοι. Είμαστε από τον Άρη. Ερχόμαστε ειρηνικά. Λυπόμαστε για την αναστάτωση. Δεν είχαμε λάβει υπόψη μας τις οικολογικές οργανώσεις του πλανήτη σας. Τι εννοείτε? Έχετε κάποια σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν? Περίμενε! Τα περίεργα σχήματα στη πεδιάδα! Εσείς αποψηλώνετε τον Αμαζόνιο! Όχι ρε ηλίθεια, αυτό το κάνει Μαγκούφης για να φτιάξει φωσκοτόπια. Οι αγελάδες του Μαγκούφη ζουν ευτυχισμένες σε ειδικά σούπερ λουξ εργοστάσια. Οι εξωγήινοι το έκαναν! Ναι ρε, για όλα αυτά είναι εξωγήινοι. Ναι, γι' αυτό το συγκεκριμένο όντως φταίμε εμείς. Τι? Ακούστε,
Είμαστε ένας φιλήσυχος λαός, αλλά εδώ και χιλιάδες χρόνια οι επιστήμονές μας παρακολουθούν τον πλανήτη σας. Μελέτησαν διεξοδικά τα ήθη και τα έθιμά σας, τα προϊόντα και τις τηλεοπτικές εκπομπές σας και μετά από αιώνες ερευνών δεν κατάφεραν να βρουν τίποτα ενδιαφέρον. Εκτός από τα μπέργκερ. Τα πρώτα μπέργκερ που καταφέραμε να υποκλέψουμε από τη γη διακτηνίστηκαν στον πλανήτη μας και άλλαξαν τη ζωή μας όπως την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά τα γήινα μπέργκερ δημιουργούν στον οργανισμό μας έναν τέτοιο εθισμό που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη μανία της ανθρώπινης φυλής με το όνομα Έλληνες για το κάπνισμα. Άλλωστε, η τελευταία εκπομπή του διαστημοπλοίου μας πριν πέσει στο Ρόσουελ ήταν «Βαρετός πλανήτης αλλά τρελό μπέργκερ». Εδώ και αιώνες κλέβουμε τις αγελάδες σας για να ικανοποιούμε τα πρόστιχα βίτσια μας. Και τα δέντρα στον Αμαζόνιο? Ο πλανήτης μας δεσμεύεται από αυστηρές ηθικές αρχές. Η κλοπή θεωρείται είδε χθες έγκλημα σχεδόν τόσο αποτρόπαιο όσο και το να τρως σοκολάτα τα γεμιστά μπισκότα του γείτονά σου και να του αφήνεις το γύρω-γύρω. Δίκιο έχετε. Αυτό είναι σπάσιμο. Αλλά το γύρω-γύρω δεν είναι ακριβώς το γύρω-γύρω. Είναι το από πάνω και το από κάτω. Για να μην είναι κλοπή, αντικαθιστούμε τις αγελάδες που παίρνουμε με ξύλινες. Θα μπορούσατε να κάνετε και μια απενδόμωση πιο πριν. Αυτό σε επήρεξε εσένα. Όχι τα καημένα τα δεδράκια. Παλιότερα τις ανταλλάζαμε με χρυσές. Ορίστε. Ναι, αλλά σταματήσαμε γιατί την τελευταία φορά που το κάναμε αυτό τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και πολύ καλά για την ανθρωπότητα. Με ξέρανες. Συγγνώμη, Παναγαθέ. Πώς εσύ είναι? Λαέ του Ισραήλ, σας φέρνω το λόγο του Θεού, που είναι και πολύ βαρύς ήμαντος. Λαέ. Hello, λόγο. Σε Σαββαώθ, we have a problem. Χρυσά μοσχάρια άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό. Ο λαός του Ισραήλ νομίζει ότι είναι θεοί και τώρα λατρεύει αυτά αντί για σένα. Παναγαθέ, μήπως αυτή τη φορά να τις έριχνες σε πάπυρο? Ακούστε, τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά από τότε. Χρυσός και θρησκεία βρήκαν τρόπο να συνεργάζονται. Είστε σίγουρος? Μήπως προκαλέσουμε την οργή του Θεού πάλι? Φίλε, με τόσα που κάνουν οι παπάδες, σιγά μην ασχοληθεί μαζί σας. Ακούστε λοιπόν, εγώ θα σας απαλλάξω από όλο αυτό το άχρηστο χρυσάφι που έχετε και θα σας παρέχω τα καταπληκτικά μου μπέργκερ. Μα τι καλός άνθρωπος! Είδες? Θέλουμε 30% από τα κέρδη. Εμείς σου κλείσαμε την πίστα. Να δώσουμε τα χέρια. Α, όχι. Εμείς στον πλανήτη μας για να κλείσουμε συμφωνία βάζουμε τη γλώσσα μας στο αυτί του αντισυμβαλόμενου και του κλείβουμε το κερί. Ας είναι. Πάντως μαλακία κάνετε. Αρνάκι σούβλας έχετε δοκιμάσει? Αρνά και σούβλας. Αρνάκι σούβλας έχετε φάει? Αρνάκι σούβλας έχετε φάει? Έπρεπε να μιλήσεις, όχι έπρεπε. Να σου πω την αλήθεια, το σκέφτηκα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι γούστα να δω το μαγκούφι να γλύφει λίγο εξωγήινο κερί.
Κι ο άλλος ο πούστης του σώσαμε τη ζωή. Μια μικρή αποζημίωση δεν μπορούσε να δώσει. Πιτούλα. Ευχαριστώ, δεν βαριέσαι. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Άμα έχει από κάπου να βγει, μάλλον άμα υπάρχει ψυχή. Όχι, μην το παίρνεις προσωπικά, δεν εννοούσε εσένα. Έλα, μην κλαις τώρα. Έλα, μην κάνεις έτσι. Άχ, μωρέ. Δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα θλιμμένα ματάκια. Που δεν έχει ούτε μάτια, ούτε ψυχή. Θα το σκοτώσω. Έχω βγει στη σύνταξη. Εντυπωσιάζει η στροφή των πολιτικών της χώρας μας σε μια ακόμα πιο ξύλινη γλώσσα. Ενώ μαζικές πυρκαγιές παρατηρούνται φέτος το Πάσχα, καθώς άπειροι χριστιανοί βρέθηκαν να σουβλίζουν ξύλινα αρνιά. Κοίτα, η Λάση. Χάρε, μη με πρίζεις, έπεσε δουλειά. Η οικογένειά σου ντρέπεται για σένα. Να τον κόψεις τον Καβάφη, τυφλώνει.